δυσκολία τη μεγάλη. Εμείς εδώ σαν Μητρόπολης έχουμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα, γιατί είμαστε λιμάνι, υπάρχει διερχόμενος κόσμος, οι πολιτικές του διεθνού συστήματος δεν μας βοηθούν. Μεταβαλλόμεθα σε πόρτα της Ευρώπης και με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε δίπλα μας ένα γείτονα κάκιστο, εγκληματικό, αρπακτικό της ιστορίας αρχήθεν. Έχει στήσει μια μηχανή με την μουσουλμανοποίηση της Ευρώπης. Γιατί ξέρετε, το Ισλάμ επεκτείνεται με δύο τρόπους. Με τον πόλεμο, το γνωστό τζιχάντ, ή με την μετοίκηση. Και έχει στήσει μια μηχανή λοιπόν σε όλες τις μουσουλμανικές, αραβικές και άλλες χώρες. Έχει ανοίξει παρατήματα της Turkish Airlines. Με ένα δεκάρικο μπαίνεις μέσα και βγαίνεις Κωνσταντινούπολη. Και από εκεί στα παράλια πάμε για Ευρώπη. Καλά, είναι ένα ωραίο κόλπο. Η Ευρώπη δυστυχώς ζει στα όνειρά της και τις φρούδες ελπίδες της εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Νομίζει ότι ο αγνωστικισμός που με τον χριστιανισμό είναι τέλος πάντων μια κατάσταση που γίνεται, γιατί ο χριστιανισμός έχει το ως της θέλει ο πίσω μελθεί, μπορεί να συμβεί και με το Ισλάμ. Αλλά ότι τόση ανοησία υπάρχει. Έτσι που λέτε. Και έτσι έχουμε γίνει εδώ πέρα. Και η Μητρόπολη μας λοιπόν ήταν υποχρεωμένη, άσχετα τώρα τι συμβαίνει, γιατί η Μητρόπολη άνοιξε διάκυνε. Άνοιξε κανονικά έτσι με αερίζεται κάπου. Λοιπόν, υποχρεωμένη που λέτε να σητίζει πολύ κόσμο, γύρω σε 7.500 μελίες φαγητό την ημέρα είμαστε υποχρεωμένοι να μοιράζουμε. Παρότι τα οικονομικά δυνατότητες δεν είναι τόσο ισχυρές και αυστηρές, η Εκκλησία δεν έχει δυνατότητα αυτή. Στηρίζεται στις εισφορές των πιστών. Οι εισφορές των πιστών είναι συγκεκριμένες και αναλόγως ποικίλουν με την κατάσταση στην οικονομική της χώρας και των εισοδημάτων. Αλλά κάνουμε τον αγώνα μας. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια δωρητές οι οποίοι βοηθούν, αλλά και όλα αυτά έχουν και ένα όριο. Έτσι. Τι να κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ισούτα, πώς τα έτσι αντιμετωπίζετε με την ελληνική λύση? Με τον τρόπο που περιγράφετε βλέπουμε τα πράγματα, Άγιε. Έχω να σας πω, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε να σας δούμε. Ήταν επιθυμία μας αρκετό καιρό τώρα, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτή η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα είναι μια περίοδος όχι προσφορά, περισσότερο τρεξίματος, γιατί η προσφορά μας δεν έχει ούτε εβδομάδα ούτε μήνα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όποτε μπορούμε, όσο μπορούμε, σε καθημερινή βάση. Είμαστε δίπλα στο γυροκομείο Πειραιά, παρότι που δεν είναι η περιφέρειά μου, διότι δεν το βλέπω έτσι, δεν το βλέπω πελατειακό. Εσείς πού εκλέγεστε? Εγώ καθοδηγούμαι περισσότερο από την ψυχή μου, εγώ είμαι Β' Πειραιά. Α, είστε στη Β' Πειραιά. Είμαι Β' Πειραιά, αλλά η ψυχή μου... Η Γαλίτσα αφήσει εσάς. Εμείς στη Β' Πειραιά έχουμε τη Ραπετσόνα και τον Άγιο Αντορέντη. Ναι. Εγώ κάνω ό,τι μου ζητάει η ψυχή μου. Σε δύσκολη βέβαια εκλογική περιφέρεια είστε, γιατί είναι κάπως αριστερόφρονοι μάτων εκεί οι άνθρωποι. Ναι. Είναι λίγο δύσκολη περιφέρεια. Πολύ δύσκολη και τη θεωρώ πρόκληση. Ναι, είναι όντως. Αλλά κοιτάξτε, ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι. Είναι σφυγκοφωλιά. Με ιδεολογήματα και ιδεολειψίες δεν βγαίνει τίποτα. Το απέδειξα όμως και η πραγματικότητα. Εγώ αυτό τους λέω κάποια φορά. Λέω, παιδιά, κοιτάξτε κάτι. Είναι τραγικό το εργοστάσιο να έχει κλείσει και εσείς να προσπαθείτε να συντηρήσετε με πατέντες την κατάσταση. Και αναφέρομαι στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού να είναι έγκλημα να πεις ότι είμαι κομμουνιστής και στην Ελλάδα να είναι προτέρμα να λες ζήτω ο Μάρξ ή ζήτω ο Λένιν. Αυτό είναι μια παράκρουση, είναι ανισορροπία. Δεν πάει καλά. Σε μελό των ανθρώπων που τα λένε αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, ο σκληρός μηχανισμός έχει τα συμφέροντά του, αλλά οι άλλοι, οι ταλέποροι, οι οποίοι συνοστίζονται εκεί πέρα και ζει το Λένιν, ζει το Μάρξ, μα αυτά κατέπεσαν. Δεν έχει πάρει ότι έπεσε το τείχος του Έσπου το 1990. Τι να πει κανείς. Αν λοιπόν είσαι στη Ζήτα Πειραιώς, μάλιστα. Και το ζει το Λένιν, ζει το Μάρξ, είναι λιγότερο. Εδώ έχουμε απογειώσει στο να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς. Μην το συζητάτε. Ναι, έχετε δίκιο. Ωστόσο είναι πρόκληση για μένα. Είναι θέμα και η παιδεία μας. Αυτή η σφυγκοφωλιά στην οποία αγωνίζομαι είναι πρόκληση για μένα. Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα ανταγωνίζονται ποιος είναι πιο σκοταδιστής ο ένας από τον άλλο.
δηλαδή μηδενιστές, το απόλυτο ισοπαίδωμα. Ωστόσο εμείς το παλεύουμε, αγωνιζόμαστε. Κύριε Σουταμού, κοιτάξτε, προβάλλουν, πυροβολούν συνέχεια τα ιδεώδη, ας πούμε, έτσι. Κάτω η πατρίδα, κάτω η πίστη στον Θεό, κάτω η οικογένεια. Και τι προβάλλουν σε αυτά. Δηλαδή, εντάξει, να δεχθώ το αντίλογο, ότι αυτά είναι λάθος, ότι ήταν παροχημένες ιδέες, ότι ήταν... Αλλά πέστε μου τι θα βάλουμε στη θέση τους. Τι θα βάλουμε στη θέση. Τι. Τις μονογονιακές οικογένειες. Τις οικογένειες ομοφυλοφίλων. Που δεν ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας και είναι η μάνα. Δηλαδή την παράκρουση. Γιατί την παράκρουση. Όταν βγήκα και είπα ότι βρε παιδιά, συγγνώμη. Πάντοτε είμαστε ανεκτικοί στην ανθρώπινη αδυναμία και στην ανθρώπινη ασθένεια. Αλλά δεν την θεσμοθετούμε. Δεν την κάνουμε θεσμό δικαίου. Δεν την κάνουμε καθεστώς. Δεν την παίρνουμε από το κοινοβούλιο μας. Τη βλέπουμε συμπάθεια, με αγάπη, δεν είπαμε να στήσουμε ικριώματα προς Θεού. Αλλά δεν το κάνουμε θεσμό. Εσείς κάνατε θεσμό, το δικαιωματισμό και την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια φυσιολογία συγκεκριμένη. Τρώμε με το στόμα, χωνεύουμε το στομάχι και αποβάλλουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά, να τα κάνουμε διαφορετικά. Να τρώμε, ας πούμε, με άλλο τρόπο και να βγάζουμε τα απορρίμματα με άλλο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι από τη φυσιολογία μας. Έρχονται λοιπόν αυτοί και ανατρέπουν τα πάντα εν ονόματι κάποιου δικαιωματισμού. Και το προβάλλουν ως αξία. Έπειτα η πατρίδα. Εντάξει, και εγώ μαζί σας εναντίον του συνόλου να υπογράψω. Αλλά το κάνουν και οι άλλοι. Άμα οι άλλοι δεν το κάνουν, εγώ θα είμαι ο ηλίθιος. Θα μπουκάρουν μέσα οι άλλοι. Θα μπουκάρουν οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί. Και πώς μπορούμε να είμαστε. Όχι, λένε κάτω τα σύνορα. Δεν λένε κάτω οι στρατοί. Μαζί κι εγώ. Μαζί κι εγώ. Γιατί να πληρώνουμε να παίρνουμε τέτοιους εξοπλισμούς κλπ. Αλλά όταν έχει το διπλανό, δεν είμαστε δυστυχώς. Δεν έχουμε την τύχη να είμαστε, ας πούμε. Στην περιοχή του Σαν Μαρίνο, του Λιχνεστάιν, του Μονακό, έχουμε γύρω μας τη Γαλλία, την Ισπανία. Έχουμε τους Τούρκους, τους Βούλγαρους. Έχουμε έναν εγκληματικό γείτονα. Τους Σκοπιανούς, που σου λένε μέχρι τώρα ότι η Μακεδονία του Αιγαίου είναι αλήτρωτη. Έχουμε τους αυτούς Αλβανούς που έχουν χάρτες μέχρι και τη Θεσπρωτεία κάτω. Βέβαια. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους, με τι, με παραμύθια, με τριαντάφυλλα. Δηλαδή, έπειτα σου λέει δεν υπάρχει Θεός. Αν δεν υπάρχει Θεός, γιατί να είμαι ηθικός και δίκαιος. Απάντησε μου, το ερώτημα αγαπητέ. Όποιο κι αν είσαι. Εάν πρόκειται να πεθάνω και εκμηδενιστώ σε 20 χρόνια ή σε 10, εγώ είμαι τώρα 65. Θα πάρω 20 χρόνια. 95. Γιατί να είμαι ηθικός και δίκαιος, πέστε μου τον λόγο. Έχω κανένα λόγο. Αν δεν υπάρχει μεταφυσική αναγωγή, αν δεν υπάρχει ανταπόδοση, αν δεν υπάρχει κρίση, τότε γιατί να είμαι ηθικός, γιατί να υπάρχει ηθική και δίκαιο. Τι πάει να πει δίκαιο, αυτά είναι βλακεία. Άρα λοιπόν οι ίδιοι οι οποίοι ορκίζονται στον εαυτό του. Άρα σε τι ορκίζεσαι δηλαδή. Και γι' αυτό επειδή είναι μα σε τι ορκίζεσαι κύριε Σουταζή, στο σκελετό και στους μυς που έχεις πάνω σου. Αφού δεν έχεις ψυχή, δεν υπάρχει ψυχή, τότε λοιπόν σε τι ορκίζεσαι. Ορκίζεσαι στον εαυτό σου, λέει σε τι. Και λέει είμαστε τιμή και συνείδηση. Μα τιμή και συνείδηση είναι μεταφυσικές έννοιες. Δεν προκύπτουν, δεν είναι ούτε ούρα ούτε κόπρανα η τιμή και συνείδηση. Δεν νομίζω να είναι ούρα και κόπρανα ή σάλια. Γιατί αυτά βγάζει το σώμα. Κόπρανα, ούρα, σάλια. Δεν βγάζει κάτι άλλο. Σωστά. Όλη αυτή λοιπόν η ιδέα, όλη αυτό που λέω ότι εγώ είμαι ο Σούτας, εγώ είμαι ο Σεραφείμ, εγώ είμαι ο στρατηγός, αυτά από πού προκύπτουν, από τις εκκρίσεις του σώματος. Γιατί έρχονται και ορκίζονται, ας πούμε, στην τιμή και συνείδησή μου. Μα άμα δεν έχεις ψυχή, ούτε τιμή, ούτε συνείδηση έχεις. Τίποτα δεν έχεις. Είσαι απλώς μια τυχαία συνάρμοση κυττάρων, ένα κομμάτι κρέας και κόκαλα, τίποτα. Βλέπετε λοιπόν πώς ευτελίζουν οι ίδιοι τις αξίες. Και αυτό όμως το περνά στα παιδιά και δημιουργούν στρατιές παιδιών ανεστείων. Γελίων, εγκληματικών που πάνε στα τρόφιμα των ψυχιατρίων, των παραστησιογόνων και των φυλακών. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έχουμε λοιπόν ένα σύστημα εκπαιδευτικό απαράδεκτο. Κερδίσαμε 4 φορές στην Επικρατεία στην Ολομέλεια το θέμα του μαθήματος, του θρησκευτικών. Και η κυρία Κεραμέως μας έγραψε τα παλαιότερα των υποδημάτων της. Ειρνήθη να δεχθεί την ΠΕΘ. Εγώ έπαιγε την Περεκάνης ο ίδιος. Είπα δηλαδή, τι είπα, την κυρία μου. Είμαστε νικητές της υποθέσεως. Και αντί να μας υποδεχτείτε όπως προβλέπει το συνταγματικό σας, η συνταγματική σας υποχρέωση, γιατί γι' αυτό είστε εδώ, εμείς σας βάλαμε εδώ, δεν μπήκατε μόνοι σας, δέχεστε τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη δίκη. Αυτό είναι το τραγικό. Έβαλε τους ανθρώπους του καιρού, ενός σιριζέικου ας πούμε κατασκευάσματος, αυτούς τους ανθρώπους να ρυθμίσουν τα θέματα της νίκης της δικής μας, η κυρία Κεραμέως. Θα το πληρώσει βέβαια σε εκλογές η κυρία Κεραμέως και όπως και το ΣΥΚ, το κόμμα της οπωσδήποτε. Αλλά δεν δέχτηκε τους 4.000 θεολόγους που κέρδισαν τη δίκη. 4 φορές.
Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι, είναι εξωφρενικοί. Βέβαια η κυρία Κεραμέως είναι η κυρία τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, ας πούμε. Έτσι. Βέβαια. Ωραία. Και όλοι αυτοί. Και όλοι αυτοί. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε. Αλλά πόσο δημοκρατική ευαισθησία έχει αυτή η κυρία και αυτοί που τη στηρίζουν, την κυρία αυτή, να μην δέχεται του ανθρώπου που κέρδισαν τι δίκε και να μην εφαρμόζει αυτά τα οποία το Συμβούλιο Επικρατείας, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, καθόρισε. Γιατί τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ξέρετε τι είπε, δεν είπε τίποτα στις φιλοσοφίες μεγάλες, είπε το απλό. Ότι εφόσον στην Ελλάδα οι μουσουλμάνοι είναι ενόπεδες, οι Εβραίοι είναι ενόπεδες, οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι ενόπεδες, δικαιούνται να έχουν το μάθημα της δικής τους πίστης με καθηγητές που οι ίδιες οι ηγεσίες της σκεφτικές επιλέγουν, προσέξτε, που τους διορίζουν οι ίδιοι οι Ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι, οι μουφτίδες και το Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο. Γιατί τα ορθόδοξα παιδιά πρέπει να έχουν μάθημα συγκριτιστικό. Γιατί. Τα ορθόδοξα παιδιά δεν είναι ενόπλα, τι είναι. Από παιδιά. Αυτό είπε ο Συμβουλευτής. Τίποτα άλλο. Και ήρθαν οι μεγάλοι δημοκράτες Φίλης και Γαβρόβλου να κάνουν αυτές τις αηδίες γιατί έτσι τους επιτάσσουν τα αφεντικά τους από όπου προέρχονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, λοιπόν, πατέρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια δημιουργούμε γενιές ανεστίων ανθρώπων. Και μετά κλαίμε στα ερείπια. Οι απόψεις μας συμπλέουν 100%. Δυστυχώς αυτό που βιώνουμε τώρα είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα στην κυριολεξία όμως. Σαφέστατα. Εμείς λοιπόν αυτό το θεωρούμε πρόκληση να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε αυτή την παραπέμπουσα κατάσταση. Δυστυχώς. Και να ξαναφέρουμε πάλι να προσπαθήσουμε. Ξέρετε το λάθος του Μητσοτάκη ήταν το εξής. Ο Μητσοτάκης έκανε το μεγάλο λάθος να εμπιστευθεί έναν εσμό δοτών που μάλιστα κοντά του, ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την παράταξη που τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Το λάθος. Και το οποίο θα το δει στις εκλογές το λάθος αυτό βέβαια, γιατί όλα πληρώνονται στη ζωή αυτή. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα κοντά του και οι οποίοι από το πουθενά εμφανίστηκαν στην πολιτική σκηνή να έχουν ρόλο ηγετικών, χωρίς να έχουν εκλεγεί από το λαό. Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι του παρασύρουν σε αυτές τις ανοησίες. Και οι άνθρωποι που ο λαός σεβασμιότατα τους έχει καταδικάσει για τις ψήφους. Ακριβώς. Στο παρελθόν. Μα οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, ο κύριος Σκέτζος. Ποιος είναι ο κύριος Σκέτζος. Πού παρακάσεις χωρίς τίποτα. Κάνει μια κοινωνική προσφορά μεγάλη, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε χρειάζεται βοήθεια. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σας είπα.